Αγαπητοί συμπατριώτες, αδελφοί Μικρασιάτες, Αρμένοι, Ασσύριοι, Ισραηλίτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και όλους εσάς που βρίσκεται σήμερα εδώ, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, θα ήθελα να ευχαριστήσω, αλλά και να επενέσω για τον αγώνα που αναλάβατε ενάντια στη βαρβαρότητα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, συνεπής στην υπόσχεση που δώσαμε για αγώνα μέχρι στα σχάτων, δηλαδή μέχρι τη τελική δικαίωση. Η υπόσχεση αυτή πηγάζει από το ηθικό μας χρέος απέναντι στις 353.000 γενοκτονημένους προγόνους μας, αλλά και απέναντι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί το ζήτημα της γενοκτονίας είναι ακριβώς αυτό, πανανθρώπινο, και δεν αφορά μόνο τους γενοκτονημένους λαούς. Στον αγώνα αυτόν, ο οποίος δίδεται καθημερινά, καλούμαστε όλοι να λάβουμε θέση και να επιλέξουμε σε ποιανού πλευρό θα ταχθούμε. Της νομιμότητας και των πανανθρώπινων αξιών ή της βαρβαρότητας και των αρνητών. Δυστυχώς, ο Υπουργός Παιδείας, μέρος του πολιτικού κόσμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επέλεξαν να ανήκουν στο δεύτερο. Από άγνοια, σκοπιμότητα, τυφλή ιδεολειψία, ιδεωτελές συμφέρον, ας το κρίνει η ιστορία. Αλλά έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε και εμείς, οι απόγονοι των γενοκτονημένων, οι πολίτες που εμφορούνται από δημοκρατικά ιδεώδη, από βαθιά προσήλωση στις πανανθρώπινες αξίες και κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας. Το σίγουρο είναι πως με σύμμαχο την ελληνική κοινωνία και την παγκόσμια κοινότητα θα αποκρούσουμε αυτήν την ανήθικη προσβολή και θα δικαιωθούμε παρόλες τις στοχευμένες επιθέσεις που έχουμε δεχθεί προκειμένου να μας αποκόψουν τα ερίσματα και τον δίκαιο αγώνα μας από την κοινωνία. Απέτυχαν όμως, παταγωδώς. Και πώς θα μπορούσαν να πετύχουν άλλωστε όταν σε αυτή τους τη προσπάθεια προσπαθούν να εμφανίσουν τις σκοταδιστικές τους θέσεις που ειδικά στο θέμα της άρνησης των γενοκτονιών ταυτίζεται απόλυτα με τους θειασότες του φασισμού στη γείτονα χώρα, τους γκρίζους λύκους. Και όλα αυτά προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως προοδευτικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μία δήλωση που πραγματοποιήθηκε δημόσια από τον Υπουργό Παιδείας. Είναι συλλογικά η στάση και συνολικά της επίσημης ελληνικής πολιτείας όπως εκφράστηκε τους τελευταίους μήνες. Με την αφαίρεση από την εξεταστέα ύλη του σχολικού εγχειριδίου της ΓΑΜΑ τάξης λυκείου παρευξήνιος ελληνισμός, των δηλώσεων, την υπουργοποίηση του κυρίου Φίλη με γνωστές θέσεις πάνω στο θέμα της άρνησης της γενοκτονίας, τις οποίες όλος ανήθικα, ανιστόρητα και απαράδεκτα επαναδιατύπωσε, με την επιλογή ανθρώπων, οι οποίοι είναι γνωστοί για τις σκοταδιστικές τους θέσεις, σε επιτροπές οι οποίες συστήνονται για να υπάρχει ένας διάλογος αναφορικά με την στόχευση και κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής με την ίδια την κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι η μάχη απέναντι στους αρνητές είναι καθημερινή και σε αυτόν τον αγώνα θα δικαιωθούμε γιατί έχουμε μαζί μας το δίκαιο. Τις θέσεις της Ομοσπονδίας αναφορικά με τις πάγιες στρατηγικές διεκδικήσεις επικύρωσε και η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσει το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. Ευχαριστώ.